να καταστήσει προσβάσιμο σε κάθε πολίτη τον δημόσιο χώρο, είτε πρόκειται για κτίρια στο κέντρο, είτε για πάρκα στις γειτονιές, φιλοδοξεί ο Δήμος Χανίων, που εκπονεί σχέδιο αστικής προσβασιμότητας για να προσδιοριστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν και στους οικισμούς αλλά και στο κέντρο της πόλης και να κάνουμε ουσιαστικά ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουμε να ενώσουμε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος των οικισμών και της πόλης όπως δημόσια κτίρια, πλατείες, χώροι καταφυγής που μπορεί να χρειαστούν σε διάφορες περιπτώσεις αυτούς που δημιουργούμε και τώρα όπως έχετε δει σε πάρα πολλές περιοχές και οικισμούς μέσα στις πόλεις. Το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας δεν θα υποδείξει απλά τα σημεία παρέμβασης που θα βελτιώνουν την κινητικότητα των πολιτών με αναπηρικά αμαξίδια και παιδικά καροτσάκια, αλλά θα ορίσει ένα δίκτυο το οποίο θα καθιστά προσβάσιμη την πόλη. Ουσιαστικά πρόκειται να δώσουμε πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και στα δημόσια κτίρια μέσω κάποιων διαδρομών, όπου συνδέουν αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος. Θα εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα όπου αφορά τις διαβάσεις, τις ράμπες, τις νησίδες, τους χώρους πρασίνου, τα κτίρια, καθώς και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτήσει μετά και αυτές τις διαδρομές. Ελπίζουμε να γίνει, να βγουν προσκλήσεις για να μπορέσουμε να παρέμβουμε κιόλας και να μην είναι έτσι απλά μια μελέτη και ένα σχέδιο επί χάρτου. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται από τους μελετητές του σχεδίου αστικής προσβασιμότητας αφορούν στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, στην κατασκευή τους με οδηγό όδευση τυφλών, καθώς και στη δημιουργία κατάλληλων ραμπών. Γι' αυτό μπήκαν και τα 30 οικοδομικά τετράγωνα που θα ξεκινήσουν άμεσα για να υπάρχει πρόσβαση κυρίως στο κέντρο που έρχονται όλοι οι κάτοικοι και οι πολίτες του Δήμου και όχι μόνο του νομού και έχει την περισσότερη έτσι, κίνηση και χρειάζεται πρόσβαση για όλους. Αλλά και σε περιαστικούς οικισμούς και πρώην κοινότητες. Όπως έχουν διαπιστώσει μέλη της ομάδας μελετητών, οι περιαστικές περιοχές και λιγότερο το κέντρο παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης ή περιορισμού της προσβασιμότητας. Όσο απομακρυνόμαστε από την πόλη των Χανίων, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ότι οι οδοί, το πλάτος των οδών είναι πολύ μικρό, οπότε δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να καθοριστούν μέσα από δημόσια διαβούλευση, ενώ θα έχουν διετή ορίζοντα εφαρμογής.